Γεια Γεια! σας, παιδιά! Βρείτε μια άνετη θέση να καθίσετε σε ένα τραπεζάκι, βάλτε κάτι κάτω για να διατηρήσουμε το χώρο καθαρό και ετοιμαστείτε για χειροτεχνία. Τι λέτε, ξεκινάμε! Πάμε τώρα να σχεδιάσουμε το σταυρό. Θα χρειαστούμε μολύβι, χάρακα και το χαρτί μας. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε 4 τρίγωνα. Το ένα πάνω. Τα άλλα πλάι και θέλουμε να ενώνονται στη μέση. Γι' αυτό μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια και από κάποιον που είναι εκεί πέρα να μας βοηθήσει. Έτσι, το άλλο πλαϊνό και το κάτω-κάτω, το κάτω τρίγωνο θα είναι το μεγαλύτερο. Όπως είναι και ένα σταυρός. Το κάτω μέρος του είναι το μεγαλύτερο συνήθως. Έτσι. Πάμε τώρα να χρωματίσουμε το σταυρό μας. Θα χρειαστούμε μαρκαδόρους ή κυρομπογιές, νερομπογιές ή τέμπερα. Με νερομπογιές θα χρειαστούμε και το νεράκι μας. Ναι. Ξεκινάμε το βάψιμο. Ξεκινάμε και παίρνουμε το πρώτο χρώμα που θέλουμε. Και αρχίζουμε και βάφουμε γύρω-γύρω από το σταυρό. Να, εγώ που έχω νερομπογιές, το κάνω με το δαχτυλάκι μου. Και βάζω γύρω-γύρω από το σταυρό. Εγώ που χρησιμοποιώ μαρκαδόρο, κάνω απλά τελίτσες-τελίτσες. Προσοχή όμως, δεν βάζουμε μέσα, μόνο γύρω από το σταυρό, γιατί θέλουμε να φαίνεται μέσα το άσπρο. Εμείς τώρα θα σας δείξουμε από τη μία πλευρά του σταυρού για να δείτε και τα άλλα χρώματα. Μόλις τελειώσουμε το ένα χρώμα και το κάνουμε όλο γύρω-γύρω και εδώ, παίρνουμε το επόμενο. Που θα διαλέξουμε. Μπορούμε να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και να βάλουμε ό,τι χρώμα μας αρέσει. Παίρνουμε το επόμενο χρωματάκι και το βάφουμε. Πάλι από πάνω από το πράσινο, δηλαδή σαν επόμενο στρώμα. Να φαίνεται και το μπλε. Γύρω-γύρω δηλαδή. Έτοιμος ο σταυρός. Πολύχρωμος και φωτεινός. Και μπορούμε να το κάνουμε με τις τροπογές. Θα βγει κάπως έτσι. Παιδάκια μας, πλησιάζει η Ανάσταση του Χριστού μας και το φως αυτό της Ανάστασής Του να πλημμυρίζει τις καρδιές μας με χαρά και ελπίδα. Καλή Ανάσταση!